Ρωτήσω αν και το αναπτύξατε το θέμα, εγώ αν κάτι δεν κατάλαβα, για τα διλήμματα της καθημερινότητας, που έχουμε να κάνουμε κάποιες επιλογές στην καθημερινή μας ζωή και επιλέγουμε κάτι, αλλά η έκβαση δεν είναι, είναι δυσάρεστα. Και χανόμαστε στους λογισμούς και δεν ειρηνεύουμε ότι αν έκαμε την άλλη επιλογή θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αν κάποιος δεν έκανε αυτό το ταξίδι δεν θα συνέβαινε το τροχαίο, μια φορά τέτοια. Πείτε μας κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο είναι ανθρώπινο. Εάν συμβεί κάτι που είναι δύσκολο και τραγικό, ανθρώπινο είναι να μπαίνουμε στο μυαλό μας πολλοί λογισμοί που θα εξετάζουν αν δεν το έκαμε δεν θα ερχόταν εκείνο, αν δεν πήγαινα δεν θα συνέβαινε το άλλο. Αλλά για το θέλημα του Θεού δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων. Καμιά φορά και η αποτυχία που μπορεί να μας συμβεί μπορεί να ενταχθεί και αυτή στο θέλημα του Θεού και να την αξιοποιήσει ο άνθρωπος πνευματικά και να επιτύχει τη σωτηρία του. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι το θέλημα του Θεού είναι η επιτυχία των πράξεών μας, ότι ό,τι κάνουμε σύμφωνο με το θέλημα του Θεού θα μας πάνε όλα καλά. Μπορεί να κάνουμε όλα τα, να κάνουμε τα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά να μας πάνε όλα στραβά. Και συνήθως αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθούμε, διότι το επιτυχές και το αποτυχές κρίνεται όχι με την κοσμική λογική, αλλά με τη λογική του Ευαγγελίου, τη λογική του Θεού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων και δεν μπορούμε να πούμε ότι αν είναι θέλημα Θεού θα πετύχει η δουλειά μου. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει.